Θα ξεκινήσουμε εμείς η μπλε ομάδα που έχουμε ένα πολύ σπουδαίο ρόλο. Ερχόμαστε να υπερασπίσουμε τον άρρωστό μας. Ταυτόχρονα είναι και λίγο άχαρος ο ρόλος μας, γιατί πρέπει να στραφούμε εναντίον με κριτικό πνεύμα ενός συναδέλφου, ενός από εμάς, που πιθανότατα να βρεθούμε ή να έχουμε ήδη βρεθεί ή να βρεθούμε στο μέλλον στη θέση του. Θα ήθελα να καλέσω τον συνάδελφο, τον Γιώργο, να έρθει να μας κάνει την πρώτη παρουσίαση. Πολύ γρήγορα θα σας θυμίσουμε, παρόλο που ξέρω ότι όλοι γνωρίζετε καλά το περιστατικό, ίσως έχουν έρθει και κάποιοι καινούργοι συνάδελφοι. Θα θυμίσουμε το κλινικό ιστορικό περνώντας τις 2-3 πρώτες διαφάνειες σύντομα. Και μετά θα σας πούμε την άποψή μας, που νομίζουμε αν έγινε κάποιο λάθος ή θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικά σε ευθύς εξ αρχής τον άρρωστο αυτό. Γιώργο. Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους. Πραγματικά θέλω να πω και εγώ ότι είναι λίγο άχαρος ο ρόλος μου αυτή τη στιγμή, γιατί θα πρέπει μεν να υπερασπιστώ τον ασθενή μας, αλλά απ' την άλλη να στραφώ εναντίον του συναδέλφου μας. Να θυμίσω γιατί ακριβώς μιλάμε. Μιλάμε για ένα νέο ασθενή, 49 ετών, ο οποίος προληπτικά κάνει το PSA του, βρίσκεται 4,6. Στη δακτυλική έχουμε μία ασυμμετρία του δεξιού λοβού και πολύ σωστά ο πρώτος γιατρός αποφασίζει να του κάνει μία βιοψία, στην οποία βλέπουμε τα δεδομένα εδώ πέρα της βιοψίας και τα υπόλοιπα εδώ. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κλινικό στάδιο. Αυτό που βλέπετε, ταφ2, χαμηλού κινδύνου ασθενής και πολύ σωστά αποφασίζεται η ριζική προστατεκτομή. Μετά την ριζική προστατεκτομή, στο παρασκεύασμα έχουμε διήθηση του δεξιού λοβού, Gleason 7, μία διήθηση της κάψας. Άρα λοιπόν, αμέσως από αυτά βλέπουμε ότι μεταπηδά ο ασθενής και από χαμηλού κινδύνου γίνεται υψηλού κινδύνου. Η απόφαση του γιατρού είναι απλή παρακολούθηση. Βλέπουμε τα στοιχεία για μετά το χειρουργείο ότι πάει πάρα πολύ καλά ο ασθενής, έχει πλήρη εγκράτεια μετά από 2 μήνες και πλήρη ικανότητα μετά από 3 μήνες. Όμως, σταδιακά και μετά το πρώτο 12 μήνο, βλέπουμε ότι υπάρχει μία μικρή αλλά σταθερή αύξηση του PSA κατά 0,05, συγγνώμη, ανά εξάμηνο, μέχρι στα 4 χρόνια να φτάσει στην τιμή του 1,25. Άρα έχουμε ξεπεράσει ήδη την τιμή του 1, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο και το ξέρουμε όλοι. Άρα εδώ πέρα ήδη έχουμε ένα θέμα, το οποίο θα το συζητήσουμε και παρακάτω. Πηγαίνει λοιπόν σε ένα δεύτερο ουρολόγο, ο οποίος διαπιστώνει ότι υπάρχει πιθανή σκληρία στην περιοχή της αναστόμωσης. Δεν δέχεται ο ασθενής να γίνει καινούρια βιοψία. Κάνει όμως ένα PET scan, σπινθογράφημα στον ευτυχώς αρνητικό, ένα PET scan όμως το οποίο δείχνει εστία στην περιοχή της αναστόμωσης. Και συστήνεται από τον καινούργιο θεράποντα ακτινοθεραπεία και ορμονικό αποκλεισμό, όπου βεβαίως το PSA του μηδενίζεται. Και μετά την ακτινοβολία ο ασθενής έχει υπήρβαθμου προβλήματα από το γαστεντερικό και το ουροποιητικό και βεβαίως χάνει τη λίμπιντο και τη στήση του. Εδώ πέρα έχουμε τώρα το θέμα ότι ο ασθενής μηνύει τον πρώτο θεράποντα, ο οποίος του σύστησε παρακολούθηση, κατηγορώντας ότι η τωρινή του κατάσταση θα είχε αποφευχθεί αν είχε πραγματοποιηθεί λεμφαδενεκτομή και επικουρική ακτινοθεραπεία. Εδώ να σημειώσω και να το θυμάστε αυτό, ότι δεν παραπονείται ο ασθενής μας γιατί έχει προβλήματα από το γαστεντερικό, το ουροποιητικό και έχει χάσει τη λίμπιντο. Παραπονείται για άλλα πράγματα. Εδώ λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε αν έπρεπε να έχει γίνει ορμονοθεραπεία, αν έπρεπε να έχει γίνει λεμφαδενεκτομή και αν έπρεπε να έχει γίνει επικουρική ακτινοθεραπεία. Όπως είπαμε και στην αρχή, ο ασθενής προεγχειρητικά, με τα δεδομένα που είχαμε τα προεγχειρητικά, ήταν χαμηλού κινδύνου. Όμως με το παρασκεύασμα πλέον, μετά την εγχείρηση, ο ασθενής αμέσως γίνεται υψηλού κινδύνου.
Γιώργο, επειδή όλοι οι συνάδελφοι έχετε τα χειριστήρια για να ψηφίσουμε, θα ήθελα, εάν μας δίνετε και αυτή η δυνατότητα, κύριε Χατζηχρήστου, εδώ όπως είμαστε, οι περισσότεροι έχουμε ακούσει τα κλινικά σενάρια. Τώρα, αν θα θέλαμε... Μπορούμε, ωραία. Θα ήθελα να ψηφίσουμε όλοι και να δούμε πόσοι από εμάς θα κάναμε λεφαδενεκτομή σε αυτόν τον άρρωστο, γνωρίζοντας τώρα, είμαστε λίγο biased γιατί γνωρίζουμε πιθανότητα και κάποιες διαφάνειες, αλλά όπως είμαστε τώρα, με τη γνώση που έχουμε τώρα, πόσοι θα κάναμε και πόσοι δεν θα κάναμε λεφαδενικό καθαρισμό σε αυτόν τον άρρωστο. Για τη διαδικασία λίγο, ανοίγετε πρώτα το τηλεχειριστήριο κάτω στο Power, πατώντας το θα βρείτε... Εντάξει, το Power κάτω. Το θέλετε η απάντηση θα είναι ναι ή όχι. Θέστε λίγο την ερώτηση. Ναι ή όχι. Ναι ή όχι. Η ερώτηση είναι αν θα κάναμε λεφαδενικό καθαρισμό, ναι ή όχι. Το ναι είναι το α, το β είναι το όχι. Παρακαλώ ψηφίστε. Όσοι θα κάναμε α, όσοι δεν θα κάναμε β. Τα νούμερα που βλέπετε κάτω ουσιαστικά μας δείχνουν αν κάποιος δεν έχει καταφέρει το μηχανάκι του, δεν έχει ψηφίσει, δεν έχει πάρει την εντολή. Οπότε δείτε το νούμερό σας στην οθόνη, αν έχετε ψηφίσει, αλλάζει χρώμα. Όχι και ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι περισσότεροι από την αίθουσα αποφασίζουν πως όχι. Μάλιστα, 25-75 λοιπόν. Λοιπόν, άρα μπαίνουμε στη συζήτηση τώρα για το λεμφαδενικό καθαρισμό. Πρέπει να κάνουμε ή δεν πρέπει να κάνουμε. Έχουμε ως δεδομένο από τις οδηγίες ευρωπαϊκής εταιρείας ότι δεν είναι απαραίτητο, έτσι λέει, έτσι, is not necessary σε χαμηλού ρίσκου να κάνουμε λεμφαδενικό, ευρύ λεμφαδενικό καθαρισμό, διότι η πιθανότητα να υπάρχουν θετικοί λεμφαδένες δεν υπερβαίνει το 7%. Όμως ξανατονίζω ότι λέει δεν είναι απαραίτητο, δεν λέει ότι δεν πρέπει να γίνεται. Και το ερώτημα το οποίο θέτουμε σε αυτή την περίπτωση είναι το 7% για μας είναι λίγο. Δηλαδή αν τύχαινε σε εμάς αυτό το πράγμα να έχουμε εμείς θετικούς λεμφαδένες θα ήταν καλό ή στον ασθενή μας ή στο συγγενή μας. Για εκείνον είναι 100%. Άρα λοιπόν του αποκλείουμε την περίπτωση και την πιθανότητα το να απαλλαγεί από τους θετικούς τους λεμφαδένες, πιθανώς. Και εδώ πέρα μας βοηθάει αυτό. Αυτή η μελέτη εδώ πέρα που λέει ότι ακόμα και σε χαμηλού κινδύνου νεοπλάσματα υπάρχει η πιθανότητα ανέβρεσης διηθημένων λεφαδένων. Άρα ενισχύεται η άποψη ότι σε έναν ασθενή, ακόμα και όταν είναι χαμηλού κινδύνου, πρέπει να του δώσουμε την πιθανότητα αυτή να απαλλαγεί από πιθανούς θετικούς λεμφαδένες. Και εδώ πέρα πρέπει να ρωτηθούμε τώρα ποιοι θα πρέπει να είναι οι θεραπευτικοί μας χειρισμοί. Θα πρέπει να είναι παρακολούθηση απλή, όπως αρχικά είπαμε. Θα πρέπει να είναι ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία ή συνδυασμός ακτινοθεραπείας και ορμονοθεραπείας. Γιώργο, να σε διακόψω πάλι. Έχουμε τη δυνατότητα να ψηφίσουμε μεταξύ τεσσάρων. Ωραία. Δηλαδή να ψηφίσουμε ποιο από αυτά θα προτιμούσαμε, έτσι δεν είναι? 1, 2, 3, 4. Επομένως μπαίνει ακόμα μία ερώτηση για να δούμε και ίσως αυτές τις ερωτήσεις καλότητα ήταν να τις απαντήσουμε και στο τέλος μετά και τις δύο ομιλίες. Θα θέλαμε να ψηφίσουμε αν είναι ποια επιλογή, ποια θεραπευτική επιλογή θα διαλέγατε. Το 1, το 2, το 3 ή το 4. Άρα για παρακολούθηση το 50%. Για ακτινοβολία, άμεση επικουρική ακτινοβολία το 31, κανένας για ορμονοθεραπεία και 19 για συνδυασμό. Όλοι λοιπόν ξέρουμε τα νομογράμματα, τα οποία μας βοηθάνε σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Δεν θα σταθώ σε αυτά όμως, πάλι δεν γυρνάνε οι... Ναι. Λοιπόν, δεν θα σταθώ όμως αυτά. Και θα σταθώ όμως σε αυτή τη διαφάνεια. Όσον αφορά το νομόγραμμα του Memorial Sloan Kettering Cancer Center, το οποίο βεβαίως είναι και το πιο έγκυρο ίσως αυτή τη στιγμή, όπου μας λέει ότι ο κίνδυνος προόδου της νόσου για το συγκεκριμένο ασθενή που μιλάμε με τα συγκεκριμένα δεδομένα, και όταν λέμε προόδου της νόσου γιατί ο ασθενής ήδη είναι σε βιοχημική πρόοδο, μιλάμε για τοπική ή απομακρυσμένη μετάσταση. Είναι 10% μετά από 8 χρόνια. Το ερώτημα λοιπόν
που έχουμε εδώ πέρα να ρωτήσουμε εμάς και ρωτώ και εγώ εσάς, είναι, σας φαίνεται λίγο αυτό το 10%? Αν δηλαδή θα ήμασταν εμείς στη θέση αυτού του ασθενούς και μας λέγανε ότι ανάμεσα σε 100 ασθενείς έχεις οι 10 από αυτούς σε 8 χρόνια θα έχουν αυτό το πράγμα, θα έχουν μια υποτροπή της νόσου, θα ήμασταν ευχαριστημένοι με αυτό το αποτέλεσμα? Εάν κάποιος μας έλεγε ότι αυτό το αεροπλάνο που είναι μπροστά σας, αν ανεβείτε, έχει 10% πιθανότητες να πέσει, θα έμπαινε κανείς μέσα σε αυτό το αεροπλάνο? Εγώ προσωπικά δεν θα έμπαινα. Και βεβαίως, το 8 χρόνια είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος. Είναι 49 ετών. Άρα σε 8 χρόνια θα είναι 57. Άρα πάλι πολύ νέος. Ορίστε. Ωραία, να το δεχτώ. 60 να είναι. Πάλι όμως είναι ένας πάρα πολύ νέος άνθρωπος. Εδώ πέρα βεβαίως κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε ότι και να σταθούν εδώ και να πούνε ότι η βιοχημική υποτροπή ότι δεν πρόκειται να νοσήσουν όλοι και βεβαίως δεν πρόκειται να πεθάνουν όλοι. Συμφωνούμε σε αυτό. Όμως, απ' την άλλη, βλέπουμε εδώ πέρα ότι λέει ότι έχουμε ένα prolonged course. Και εγώ ρωτάω πόσο prolonged είναι αυτό δηλαδή. Ποιος μπορεί να μας απαντήσει αυτό? Είναι 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15 χρόνια? Και 15 χρόνια να είναι. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα είναι καν 70 σε 15 χρόνια, άρα είναι πάλι νεότατος. Εμείς λοιπόν του στερούμε αυτό, το δηλαδή να ζήσει πάνω από τα 70 χρόνια, γιατί απλά δεν είχαμε μια επιλογή, δεν του δώσαμε μάλλον μια επιλογή για μια ακτινοθεραπεία, αμέσως μετά το χειρουργείο. Και έχουμε εδώ πέρα δεδομένα πλέον βιβλιογραφικά, που λένε ότι στα 5 χρόνια, συγγνώμη δεν άκουσα, ναι, λοιπόν, το 74% εκείνων που υποβλήθηκαν σε επικουρική ακτινοθεραπεία, μετά από 5 χρόνια ήταν ελεύθερη η βιοχημική υποτροπή στο 52%. Ενώ το 92,6%. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένα σημαντικό νούμερο. Έτσι, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, μετά από 5 χρόνια, και όχι πολύ λιγότερο που συζητάμε αυτή τη στιγμή, θα ήταν ελεύθερος νόσου. Και βεβαίως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις δυνατότητες της σημερινής ακτινοθεραπείας, της σύγχρονης ακτινοθεραπείας, που μας δίνει τη δυνατότητα για πολύ πιο στοχευμένες θεραπείες, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα άσχημα αποτελέσματα της ακτινοβολίας. Κάποιος βέβαια θα μπορούσε να αναφέρει και αυτές τις μελέτες εδώ πέρα, της EORTC, οι οποίες δείχνουν ότι η επικουρική ακτινοθεραπεία, ναι μεν, ως συνολική επιβίωση δεν έχει κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα, όμως έχουμε ελεύθερη βιοχημικής υποτροπής πολύ καλύτερο, ελεύθερη κλινικής υποτροπής καλύτερο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι για έναν νέο άνθρωπο, όπως είναι ο δικός μας, ότι του δίνουμε την δυνατότητα για πολλά περισσότερα χρόνια να είναι ελεύθερος νόσου και να μην βιώνει το καθημερινό άγχος εκείνου του ανθρώπου, ο οποίος ξέρει ότι έχει μια τοπική υποτροπή, ίσως μεταστάσεις, οι οποίες κινδυνεύει η ζωή του από αυτές. Και επίσης, αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα. Ποιος μας λέει ότι αργότερα δεν θα ανατραπούν αυτά και ότι δεν θα έχουμε και συνολική επιβίωση καλύτερη στο μέλλον? Και ως προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε αυτή τη μελέτη εδώ πέρα, η οποία μας δείχνει ότι έχουμε καλύτερα αποτελέσματα 46-38 όσον αφορά τις μεταστάσεις, καλύτερη επιβίωση στα 15 χρόνια 47-37 μετά την ακτινοθεραπεία. Άρα λοιπόν αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι μπορεί στο μέλλον καινούργια δεδομένα να έρθουν υπέρ του ασθενούς μας στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι γεγονός. Και βεβαίως η αποτελεσματικότητα της κάθε θεραπείας και βεβαίως και της ακτινοβολίας, όπως συζητάμε αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να αξιολογηθεί σε σχέση με τις παρενέργειες, την ποιότητα ζωής. Αυτό το τελευταίο νομίζω ότι εμάς τουλάχιστον τους γιατρούς θα πρέπει να μας ενδιαφέρει το λιγότερο. Και θα μείνω λίγο στις παρενέργειες, γιατί είπαμε ότι ο ασθενής
Είχε προβλήματα και από το γαστιντερικό του και από το ουροποιητικό του κτλ. Και η λίμπη το χάθηκε και η στήση πιθανώς. Όμως δεν παραπονείται για αυτά. Το ξανασημειώνω αυτό. Και εδώ πέρα βλέπουμε και ξέρουμε ότι σοβαρές επιπτώσεις από την ακτινοβολία βλέπουμε μόνο σε πολύ μικρό ποσοστό, κάτω του 5%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν έχουμε ενημερώσει τον ασθενή, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω αν έγινε αυτό και μάλλον δεν έγινε, ότι κοίταξε να δεις, έχεις λιγότερο από 5% περίπτωση να έχεις σοβαρές επιπλοκές από την ακτινοβολία, όμως έχεις 10% μεγαλύτερες πιθανότητες να ζήσεις παραπάνω, εάν κάνεις την ακτινοβολία. Έχω την αίσθηση ότι θα διάλεγε το δεύτερο. Και επίσης βλέπουμε, και θα έπρεπε να εξηγηθεί και αυτό, ότι τα προβλήματα από το έντερο και από την ούρεση σχετικά γρήγορα περνάνε. Ίσως η συχνουρία μένει λίγο παραπάνω. Όσον αφορά τη συντηρητική δυσλειτουργία, είδαμε ότι ο ασθενής καν δεν το σχολίασε. Κάποιος λοιπόν ίσως να σταθεί εδώ, λέω, κάνω μια υπόθεση, ότι όσον αφορά τα οικονομικά πλέον, οι τέσσερις ασθενείς που θα υποβληθούν, τελικά ο ένας θα ωφεληθεί. Οι τρεις δεν θα ωφεληθούν, άρα λοιπόν έχουμε εξοδέψει παραπάνω. Και το ερώτημα είναι το εξής: ποιος θα δεχόταν ένας οικονομολόγος να κρίνει τη ζωή του για το αν θα ζήσει ή όχι, για το αν θα είναι ένας στους τέσσερις που θα επιβιώσει παραπάνω, επειδή είναι λίγο ακριβότερη η θεραπεία του? Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι σε αυτή την περίπτωση. Και βεβαίως έχουμε μία μελέτη καινούρια, η οποία λέει ότι ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με ορμονοθεραπεία αυξάνει κατά πολύ τα ποσοστά, όπως τα βλέπουμε εδώ. Οπότε λοιπόν, εκτός της ακτινοβολίας, ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε σοβαρά, και αυτό βέβαια είναι μία μελέτη μόνο, αλλά δεν σημαίνει ότι και άλλα στο μέλλον ίσως να έχουμε περισσότερα στοιχεία υπέρ αυτού του πράγματος. Άρα ίσως θα έπρεπε να κάνουμε ένα συνδυασμό θεραπείας. Γιατί όχι? Τελικά πάντως το θέμα είναι ότι σίγουρα, από ό,τι βλέπουμε, τα πράγματα δεν είναι ούτε άσπρα ούτε μαύρα. Έχουμε πάρα πολύ γκρίζο στο ενδιάμεσο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μελετώνται αυτή τη στιγμή από πολύ μεγάλα κέντρα, το τι θα έπρεπε να γίνεται και σε ποιες περιπτώσεις, και τα αποτελέσματα αυτών θα τα δούμε πολύ αργότερα, σε 5, 10, 15 χρόνια ίσως. Γιώργο, θα ήθελα πραγματικά να σε ευχαριστήσω. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι εγώ πρέπει να αποχωρήσω. Με κάλυψες. Και πάρα πολύ καλά, μάλιστα. Ευχαριστώ. Θέλω να καθίσεις κοντά μας.